Θυμάστε το βίντεο από τον Παλαμά Καρδίτσας με τον πατέρα που πήρε το φουσκωτό και διέσωσε τα παιδιά του. Ο άνθρωπος έδωσε συνέντευξη και μας περιγράφει τι βίωσε πάνω. Μετά από επανειλημμένες ενοχλήσεις, το 112 παιδιά δεν ήξερε ότι γίνεται χαμός στον Παλαμά. Έτσι. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Προσπαθήσαν να βοηθήσουν, με συνδέσαν δύο φορές με την πυροσβεστική και τις δύο φορές... Το πολυδιαφημιζόμενο 112 δεν λειτουργήσε, έτσι. Σώζουμε ζωές. Η πυροσβεστική είπε θα σας βοηθήσουμε. Τελικά πήραμε τηλέφωνο και τον Δήμο, έναν κύριο από τον Δήμο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τους απεγκλωβισμούς, ο οποίος είπε... Θα μου πεις εδώ, αστυνομία παίρνεις, το 100 παίρνεις, το ΕΚΑΒ παίρνεις και σε έχουν στην αναμονή. Τι άλλο να πούμε. Θα προσπαθήσουμε, μου δίνουν τηλέφωνο της πυροσβεστικής. Τελικά να καταλήξουμε για να δείτε ότι μιλάγαμε πόση ώρα, η οποία πήγε χαμένη τελικά, ήταν να καταλήξουμε να μου πούν: λυπάμαι κύριε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Όταν μου το είπαν αυτό, παιδιά, η ώρα ήταν 6 και 20, όχι 6 και 20, ήταν 7 και 20. Το πρώτο μήνυμα του 112 ήρθε 6 και 20. Το τι έλεγε το πρώτο μήνυμα του 112, έλεγε: όσοι μένετε σε ισόγειο ή υπόγειο χώρο στο Παλαμά, απομακρυνθείτε. Εγώ που ήμουν σε ισόγειο περιψωμένο, το νερό είχε φτάσει μέσα στο σπίτι, στο γόνατο ήδη. Άρα κάποιος δεν είχε ειδοποιήσει. Έτσι. Ένα κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Κανένας δεν μας είχε ενημερώσει ότι είχε ξεκινήσει η ζημιά να γίνεται από πολύ νωρίτερα, πριν τις 3 η ώρα. Αν μας είχαν ξυπνήσει νωρίτερα, είτε με καμπάνες, είτε με σιρήνες, είτε με οτιδήποτε άλλο, θα είχαμε φύγει, θα είχαμε πάει κάπου πιο ψηλά και θα είχαμε τέλος πάντων γλιτώσει έστω την ταλαιπωρία και κυρίως θα είχαμε γλιτώσει κανένα αυτοκίνητο, θα είχαμε γλιτώσει όλο το χαμό που έγινε να γίνουμε διάσημος με το φουσκωτό στρώμα, που δεν έχει καμία απολύτως όρεξη να γίνουν διάσημος. Έτσι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Η δικαιολογία η οποία ακούσαμε μετά ήταν ότι δεν υπήρχε ρεύμα για να χτυπήσουν τις καμπάνες. Ωραία, ρε παιδιά, γιατί δεν χτυπήσατε τη σιρήνα του Δημαρχείου, λέει ούτε εκεί είχε ρεύμα. Τέλος πάντων. Έφτασε κάποια ώρα, πρέπει να πάρω την απόφαση. Αφού κανένας δεν μπορούσε να βοηθήσει, ούτε πυροσβεστική ούτε αντίπους, κάτι πρέπει να κάνω. Πήρα την απόφαση, παίρνω το στρώμα, του φουσκώνω με το στόμα, βάζω τα παιδιά πάνω, κάνω τη διαδρομή και τα αφήνω λίγο παραδίπλα σε ένα γειτονικό σπίτι που με φωνάξανε. Γυρνάω πίσω, παίρνω τη σύζυγο και έτσι την γλιτώσα. Η απόσταση εκεί μέχρι τα κάγκελα, εγώ δεν πατούσα, πήγα κολυμπώντας. Όταν έφτασα στα κάγκελα, μπόρεσα και πάτησα πάνω στη βάση των καγκέλων εκεί του φράκτη. Οπότε σιγά σιγά τραβώντας και σπρώχνοντας πήγε, δηλαδή ήταν πιο εύκολο. Στην επιστροφή για να πάω πάρω το σύγκρο ήταν πιο δύσκολο γιατί πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα. Δεν μπορούσα, δηλαδή και κολυμπούσα και τράβαγα. Κάποιοι ήταν τυχεροί και γλιτώσανε. Κάποιοι άλλοι ήταν άτυχοι και έφυγαν. Και ακόμα δεν ξέρουμε πόσοι είναι αυτοί που έχουν χάσει τη ζωή τους.